Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! 100% καλό καταπληκτικό σκορχό που πίνω καψούριδες! Εδώ είμαστε! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε αν δεν ήσασταν ήδη εδώ από το πρωί. Στη μεσημβρινή ζώνη και στη μεσημβρινή τυράντα, είπαμε ανάλογα τι κουβαλάει ο καθένας και τι πρέπει να κρατήσει η ζώνη ή η τυράντα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, εδώ είμαστε, Κωστής Ζαρός στο μικρόφωνο. Πάμε για το πρώτο ποιος αυτός 1-0 της εβδομάδος, αφού χθες ήταν αργία. Χρόνια πολλά σε Γιάννηδες, σε Γιαννούλες, σε Ιωάννες, τα είπαμε και το πρωί, τα λέμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Κατουρτζίδη, Τέντα Home, κορυφαίος. Χρόνια πολλά στο Γιαννάκη της Χρύσας. Τι έχω ξεχάσει από Γιάννηδες, τον Κανάρη, τον Γραμματικόπουλο, τη Ενανά. Ξεχνάω σίγουρα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα ξεχνάμε, αλλά τα είπαμε το πρωί, τα λέμε και τώρα. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Θυμίζουμε ότι στο τέλος της εβδομάδας υπάρχει Λίθος Hotel & Spa, μία διανυκτέρευση, δύο ημέρες στο υπέροχο Πετρόκτη στο ξενοδοχείο, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Αλλιώς στο Βόρα. Αν δεν θέλετε Καϊμάκ Τσαλάν, το λέμε και αλλιώς. Αυτό είναι το δώρο εβδομάδας, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τώρα, σήμερα έχουμε και επί τη ευκαιρία και τη σπουδαία νίκη στο μπάσκετ και του κατάμεστου Παλατακίου, έτσι κάνει η γενική το παλατάκι του Παλατακίου, με 9.000 κόσμο, δίνουμε σήμερα μια καταπληκτική εγκυκλοπαίδεια 544 σελίδες με την ιστορία του ΠΑΟΚ σε μια καταπληκτική εγκυκλοπαίδεια, ένα μοναδικό στολίδι για το αρχείο σας. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚτσής και να μην έχεις αυτό στη βιβλιοθήκη σου. Ιλουστρασιόν χαρτί όλο μέσα από την ημέρα, από το καταστατικό και την ίδρυση του συλλόγου μέχρι όλες τις μεγάλες στιγμές, τα δύο πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα κόρατς, τα κυπελούχων, τα όλα, τα πάντα όλα. Και με σκληρό εξώφυλλο φυσικά, ένα τέτοιο θα κληρώσουμε σήμερα στο λιγότερο από 50 λεπτό που απομένει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εννοείται μετά τις και μισή θα βγάλουμε το διευθυντή της Φόρτσα Κώστα Βασιλόπουλο, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα όσα συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, να κάνουμε το μπουχαμπέτι μας. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό δεν θα αλλάζει, να το ξέρετε. Και στις κακές μέρες, για αυτό που αγαπάμε και υποστηρίζουμε, θα το αφήνουμε στο πλάι για αυτό το μισάωρο. Έτσι, για να φύγει το μυαλό από αυτό που μπορεί να μας στεναχωρεί, μας έχει πικράνει, οτιδήποτε. Πάμε να πάρουμε γραμμές 2310-287-888. Θέλω να σας πω ότι μισό δευτερόλεπτο, μπαίνετε στην κλήρωση αυτή ακόμα και με το σταθερό τηλέφωνο. Αν δεν στείλετε μήνυμα, αν μάλιστα στείλετε μήνυμα γράφοντας FM, αφήνοντας κενό και στέλνοντας το μήνυμα στο 54526, βάλτε οπωσδήποτε μια καλημέρα μέσα, βάλτε ένα ζουμουσού, βάλτε ένα γεια σας, μια παραγγελιά, ένα γλυκόλογο, ένα μπινελίκι, ένα σύνθημα, οτιδήποτε. Γιατί δεν θέλουμε να είναι ξεραίλα, ονοματεπώνυμος και τα δούρα το μήνυμα ανιστήσιμο. Εντάξει! Τα λέω για τους μεσημβρινούς, γιατί οι πρωινοί τα ξέρουν αυτά χρόνια τα συστήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε γραμμούλες. Χαίρετε. Αδιαφορώ. Αδιαφορώ. Για ό,τι και αν λένε. Έτσι. Για ό,τι αδιαφορώ και αν λένε. Αδιαφορώ και ό,τι και αν πούν. Προτάλλουμε και κύπελο στον πύργο το λευκό. Καλά. Τέλος. Αυτά, εννοείται, φίλε. Αυτά. Εννοείται. Τα έχουμε πει αυτά προπολού. Προπολού τα έχουμε πει. Άσου να πανηγυρίζουν, γιατί το Μάιο μετά θα ξαφανίζουν. Εκεί, στο τέλος χειρίζει τον γαμπρό. Εντάξει, τα είπαμε τώρα. Okay. Το μετά. Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Πάμε παρακάτω, έχουμε μάτσι μέρα. Σοβαρότητα, πεισμόνουμε σήμερα το βράδυ. Παίρνουμε το παιχνίδι, όμορφα και ωραία. Κυριακή η Τούμπα είναι η κατάμεστη. Και όλα θα πάνε καλά. Μη μασάμε τίποτα. Δεν μασάμε τώρα σιγά. Δηλαδή, άμα χάνουμε κάθε 51 αγωνιστική. Εντάξει, μακάρι να χάνουμε κάθε 51, άμα είναι. Έτσι, δεν μας πειράζει αυτό το παιχνίδι. Δεν μας χαλάει καθόλου. Έτσι, είναι. Το πρωί για να μην λέμε τα ακριβώς. Ότι με τόσους φίλους τώρα ναι, τελείωσε. Όχι στην απαξίωση, όχι στην ισοπαίδωση, ναι στην κριτική. Ωραία, όποιος θέλει τώρα να βγάλει χόλιο, όποιος θέλει θέματα με τον εαυτό του και βεβαίως στην κριτική, ναι. Αλλά δεν είπαμε, το είναι άνθρωποι, δεν είναι άγιοι. Έτσι, είναι άνθρωποι, δεν είναι άγιοι. Ο άγιος μπορεί να μην κάνει λάθη, ο άνθρωπος κάνει. Τα είπαμε. Κατάλαβες. Μη μασάμε τίποτα, όλα καλά θα πάνε. Παίζεις. Τι θα μας παίξεις, τραγούδια. Ό,τι ξέρεις, έχω τραγούδια. Έτσι, ένα τραγούδι. Θέλεις τραγούδια. Ό,τι γουστάει. Λέμε τώρα. Τα έχω έτοιμα εδώ, τα έχω έτοιμα. Τα έχεις, τα έχεις. Θέλω να μου πεις, εδώ. Ναι, ναι. Την τραγουδίστρια. Oh.
όταν θα με στερηθείς. Τέτοια αγάπη μη κρεμίζεις, γιατί δεν. Θα σε βοηθήσω λέγοντάς ότι εμείς που είμαστε διαβητικοί απαγορεύεται να ακούσουμε. Ζαχαρία, Ζαχαρία. Εκεί που εμείς τόσο πολύ ζάχαρη απότομη και τρώω μόνο μέλι, ξέρεις, καρδιά μου. Κατάλαβε και αυτό ότι με μπέρδεψες. Απ' την πολύ τη ζάχαρη. Ξαναπες πώς λένε λοιπόν την τραγουδίστρια. Ζαχαρία. Σιγά μην τη λένε και στέβια, ρε. Ζαχαρούλα καμιά φορά τη φωνάζουν. Λοιπόν, είναι η γλυκερία όπως κατάλαβες. Δεν πειράζει. Η ζαχαρία. Όπως με το ανέκδοτο που ήταν να τον πάρει ο Χάρης, καμιά φορά με φωνάζουν και Αντώνη, ξέρεις, και τέτοια. Το ξέρει ο κόσμος. Μπουκάρι μέσα ο ληστής, είναι ο παππούς και η γιαγιά. Ο ληστής βάναυσος ληστής. Λοιπόν, τους δένει χέρια πόδια, λέει λοιπόν, θα πεθάνετε κιόλας, λέει. Θα σας φάξω, είμαι πολύ βάναυσος. Λέει, αχ, αχ παιδί μου, λέει, όχι τη γιαγιά Χαρίκλια. Όχι, λέει, πώς είπες ότι σε λένε, λέει, γιαγιά. Λέει, Χαρίκλια, παιδί μου. Όχι ρε γαμότο, λέει, Χαρίκλια, λέγα τη μάνα μου. Επειδή λέγα τη μάνα μου τη συγχωρεμένη, θα σε αφήσω να ζήσεις. Πάω στον παππού να σφάξω τον παππού. Παιδί μου, εμένα με λένε Αγισίλαλο, λέει, αλλά καμιά φορά με φωνάζουν και Χαρίκλια. Άντε, μπράβο. Όπως το άλλο που είπαν τα παιδιά τα προηγούμενα, ένα ωραίο που είπαν, λέει, με είπε, λέει, ότι είναι έγκυος, λέει, και την είπε, λέει, ότι είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Τιλιά, τιλιά. Bye bye, γεια σου, Μιτσάκο, γεια. Bye, 301, bye. Σε έβαλα ήδη. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας. 2310-287-888. Παρακαλώ, ναι. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς τον. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Στον κόσμο με υγεία. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Λοιπόν, είσαι ο Κωνσταντίνος κι εγώ. Μπράβο. Πολύ ωραία, φίλε. Το όνομα χωρίς να το πειράζουμε, έτσι. Αν και έχουμε συνηθίσει στο Κωστής, αλλά τέλειο είναι και το Κωνσταντίνο. Ο καθένας, τώρα που γίναμε και 44, ο καθένας μας φώναζε όπως τον βόλευε. Έτσι. Τώρα είσαι 44. 44. Είσαι. Φέτος, ναι, 45 θα. Ξέρεις τι γίνεται το 44, έτσι. Μπαίνεις στο άρθρο και σβήνεις μία 20ετία. Και ξαναγίνεσαι 20χρονος. Το γνωστό άρθρο λέμε. Εγώ αυτό έκανα στα 44, ναι. Μου έσβησα 20 χρόνια, γι' αυτό ακούτε έναν 28χρονο τώρα πλέον να κελαϊδάει στο ραδιόφωνο. Αλλαγμένο Κωστή. Βέβαια, φίλε, βέβαια. Κύτταρο με φουλ με νέο αίμα. Για πες λοιπόν, για πες, θα παίξουμε, είσαι έτοιμος. Μπα, δεν είναι, εγώ πήρα για τον ΠΑΟΚ δηλαδή, φανταστείς. Τον μπασκετικό ή τον ποδοσφαιρικό. Μπορώ να πω, χωρίς να παίξω ή να κλείσω, ας πούμε. Όχι και να κλείσεις τώρα, δηλαδή αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Μήπως επειδή μου τα παιδιά περιμένουν να παίξουν. Εντάξει, περιμένουν να παίξουν, θα παίξουν τα παιδιά, μια στιγμή λίγο, θέλω να πεις κάτι, να πεις ό,τι θες. Ένα πράγμα γρήγορα θα πω και θα κλείσω. Εμένα με πειράζει ένα πράγμα, ρε φίλε, όταν λέμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, για οποιαδήποτε ομάδα και να μιλάμε, και λέμε ότι είμαστε υπερήφανοι, οφείλουμε να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Σωστό. Σωστό, αυτό είναι και το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, άμα δεν ξέρω άμα το προσέξεις. Ο ΠΑΟΚ, επειδή προσπαθεί να αλλάξει επίπεδο, προσπαθεί να αντιμετωπίζει με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια συγκέντρωση όλα τα παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν το βλέπουν έτσι, διότι πριν 1,5 μήνα είχαμε πάλι ντέρμπι εδώ στο γήπεδο Χαριλάου, αλλά δεν είδαμε τις ίδιες κραυγές και τα ίδια πράγματα που είδαμε. Δεν καταλαβαίνεις αυτό. Βέβαια. Και πριν το ματς. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια, και μιλάω και για πριν το ματς. Μετά όμως την άλλη μέρα δεν μπορούμε να λέμε είμαστε περήφανοι, τα βλέπουμε όλο το ίδιο. Ναι. Διότι εδώ πέρα πρόκειται. Εδώ πρόκειται. Προχτές μπαίνουμε σε έναν πόλεμο και παραπροχτές μπαίνουμε και παίζουμε σαν ίδιους φουφάκια. Δεν παίξαμε όπως είπαμε. Το μαχαίρι στα δόντια. Το είπαμε αυτό και το πρωί και το είπαμε και πριν το ματς. Εγώ αυτό είδα. Και δεύτερον, τώρα για να πούμε και για την ομάδα μας, διότι η ομάδα μπήκε πολύ καλά στο γήπεδο. Έπρεπε να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 0-2. Άμα είχε γίνει του Μίσιτς γκολ εκεί, είναι άλλο μάτς. Και δεν έγινε όμως. Και του Κάρολου. Και του Κάρολου. Απλά με το αν μόνο ο Κίπλινγκ. Εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Και δεν ψάχνουμε και δικαιολογίες, έτσι. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Όπως κατηγορούσαμε τον Αλέξανδρο, όπως κατηγορήσαμε άλλους back, half, βαρέλες, οτιδήποτε, έτσι θα κατηγορήσουμε και τον Ζήφκο. Διότι το φυσικά, πρώτο γκολ και το τρίτο γκολ δεν τρώγονται. Έχει τεράστια ευθύνη, απλά δεν φταίει. Ουσία, μόνο αυτός. Αυτό είναι η δική μου. Έτσι. Στην ουσία, στο συγκεκριμένο παιχνίδι,
Σε κρεμάει ο τερματοφύλακας. Έχει μεγάλη ευθύνη. Αλλά όχι ότι όλοι οι άλλοι παίξαν τέλεια και μόνο ένας αυτός, έτσι. Γι' αυτό εγώ δεν μου αρέσει ο κανιβαλισμός, ο ποδοσφαιρικός. Όχι, όμως επειδή. Μεγάλη ευθύνη. Διότι φοράνε σορτσάκια, φοράνε, υπάρχει και η ψυχολογία, έτσι δεν είναι. Μεγάλη ευθύνη, όταν βλέπεις φάνηκε ότι από την αρχή. Όχι, κάνει εμφάνιση μέχρι το 25 για 2-3 γκολ και το μάτς είναι 3-1. Ρε φίλε, κάτι πάει ή δεν είναι. Τεράστια ευθύνη, αδερφέ. Φέρει τεράστια ευθύνη. Απλά, Αλέξανδρε, δεν πιστεύω ότι φταίει. Κωνσταντίνε, δεν πιστεύω ότι φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι. Δεν είναι ότι άλλοι, ας πούμε, διέπρεψαν όλοι, έπαιξε η ομάδα τέλεια και έγινε δυο ζώα. Δεν όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, βέβαια. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε. Έτσι. Έγινε, Κωνσταντίνε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά κι εσύ. Να σε καλά κι εσύ. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν. Το όνομά σας. Το δικό μου το όνομα. Βεβαίως. Παναγιώτη με λένε. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Είστε μήπως από το Λάκωμα. Είμαι ερωτικός μετανάστης από το Λάκωμα. Το κύριος Παναγιώτης μου φαίνεται. Τι να σου πω, λίγο πριν τη Βρισιά. Λοιπόν, δηλαδή λίγο πριν τη Βρισιά, λίγο πριν. Εσύ έγινες 28, εγώ έγινα 19, αδελφέ, να ξέρεις. Βεβαίως, ο καθένας το άρθρο σβήνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Μπράβο. Αλίμονο. Και όχι από το άρθρο, εγώ από άλλο, από άλλη άποψη είμαι 19. Οκ, το καταλαβαίνω. Άμα σε φτιάξανε είσαι οκ. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συναντάω έναν παππού στον παιδικό. Πάω και παίρνω τον γιο μου. Τι κοστεί αυτά από εδώ από εκεί, κουβέντες γενικές, ξέρεις, για την εκπομπή, για τον ΠΑΟΚ και αυτά και τα. Μου λέει, ξέρεις, λέει, έχω λέει 3 μπαλονάκια. Λέω, παππού, λέω, να σας πω λίγο κάτι. Λέει, μίλα μου ενικό, μίλα μου ενικό. Λέω, παππού, να σας πω κάτι. Τόσα μπαλόνια ούτε σε παιδικό πάρτι. Λέω, εκεί ελοχεύει κίνδυνος να στραβώσει ο παππούς και να πει τι είναι αυτά που λες και αυτό είναι χιούμορ. Ή να πέσει σε περίπτωση σαν τον παππού που έκλαιγε, φίλε. Γονάτισε ο παππούς και έκλαιγε με τα 3 μπαλόνια. Λοιπόν, σήμερα σε βρίσκω λίγο ντεφορμέ. Ναι, για πες. Έπεσε σε πολλές φορές αλλά δεν απαντήθηκε σωστά. Για πες. Έχεις πει 2-3 φορές. Ποιος και δεν σε απάντησαν. Πω, ναι. Στην αρχή, καλά. Το πρωί. Τέτοιες μέρες είναι, να ξέρετε. Ήσουν ατεφορμές σήμερα. Ξέρεις, τώρα αυτές σήμερα, αφού σήμερα, μετά την ήττα. Εκεί είναι που αφού είμαστε. Σήμερα. Σήμερα. Αφού τη σκαπούλαρα. Τώρα πώς το κοιτάτε εσύ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαι τελείως. Δηλαδή αυτό το θέμα δεν το έχω σε πρώτη φάση, να ξέρεις. Μεταξύ μας καταλαβαίνουμε. Καλά τώρα. Εντάξει, τι θέλετε να. Να σας πω ένα πράγμα μόνο. Ό,τι νιώθεις εσύ. Που είσαι φούρναρης, οδηγός, δάσκαλος, γιατρός, εργάτης, ξέρω εγώ, νοσοκόμος, τι δοκουλουρτζής. Ό,τι νιώθεις, το νιώθω κι εγώ για τον ΠΑΟΚ. Μόνο που εγώ πρέπει να έρθω και να κάνω εκπομπή πίσω από το μικρόφωνο και μάλιστα όχι εκπομπή μνημόσυνο. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς νιώθω, ξέρω απόλυτα πώς νιώθετε. Απόλυτα. Δεν χρειάζεται. Ένα πρόβλημα που δεν είπα το πρωί, ναι. Και θέλω να το πω σε όλο. Σε όλα τα αδέρφια, με όλη μου την καλή καρδιά, δεν θέλω. Ναι. Αν θέλαμε να δούμε κάποιες εκπομπές και τι λένε στην τηλεόραση, θα ανοίγαμε την τηλεόραση και θα το βλέπαμε. Μη μας μεταφέρετε αυτά που βλέπετε. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Δεν μας ενδιαφέρουν. Κατανοητό, εντάξει. Ναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Απόλυτα. Δεν κακίζω κανέναν που παρακολουθεί αυτές τις εκπομπές. Okay. Αλλά δεν θέλω. Εσείς θέλεις να την παρακολουθήσεις. Παρακολουθείς. Δηλαδή αυτή η μεταφορά. Βγες πες την άποψη, πες την άποψη, πες την άμα θέλουμε μεταφορές, φωνάζουμε ένα πράσινο τρίκυκλο που λέει μεταφορέ πίσω. Μπράβο, έτσι. Γεια σου, Παναγιώτη. Και όχι για αυτούς που... τους καθημερινούς και αυτού που είπαν ορισμένα πράγματα. Για όλο τον κόσμο ναι, το λέω. Εντάξει, κατανοητό. Και ένα άλλο... Απλά σου λέω και κάτι άλλο. Μετά από ήττες... Αλλιώς συμπεριφέρομαι στον κόσμο που παίρνει. Ναι. Μου λένε, και επειδή νιώθω πως νιώθει ο άλλος, τον αφήνω και από τι να σου πω, και παραπάνω να πει ό,τι θέλει. Γι' αυτό, έτσι. Ναι, και να πω και εγώ για ένα παραπάνω. Ναι. Για όλες αυτές τις κασάνδρες να πούμε, βγήκανε μετά το παιχνίδι. Δεν βαριέσαι. Αν δεν ερωτηθείς, μη λες την άποψή σου. Γι' αυτό βγάλε το σκαλό. Ακριβώς. Φιλιά, φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Όποιος θέλει και αισθάνεται τόσο, ας πούμε,
χαλασμένος από την ήττα, να μην έρθει το Μάιο στο Λευκό Πύργο στα πανηγύρια του πρωταθλήματος. Ισχύει ότι είχαμε πει και πρόπερση, έτσι, και πέρσι. Γεια σας, χαίρετε. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, αλλιώς θα τα πούμε με το βλέμμα μας. Ναι! Άτερε ζούμου σου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πού είσαι, ρε άδερφε, πού είσαι, τι γίνεται. Ο Κρίς είμαι, τι κάνεις. Γεια σου, ρε Κρίς. Όλα εντάξει. Μια χαρά, όλα μπόμπα, εσύ. Όλα, δόξα τω Θεώ. Μπόμπα, όχι η γυναίκα του παρουσιαστή, έτσι. Όχι. Μπόμπα, εντάξει, είναι παραμπόμπα. Παραμπόμπα, ε. Ωραίο κορίτσι. Και αυτός είναι ωραίος τυπάς. Να πεις ό,τι θες, αδερφέ. Να πεις. Το μάτι του Σαββάτου, ρε φίλε, ότι παίζαμε χωρίς τερματοφύλακα. Αυτό ήταν όλο. Κάναμε το ίδιο το μάτι με τον Ολυμπιακό κάτω, με το που βάζουμε γκολ, τραβιόμαστε πίσω. Αυτό είναι κακό. Κακό. Δεν νομίζω ότι μετά τον γκολ τραβηχτήκαμε, διότι έχουμε δύο ευκαιρίες κραυγαλές και με το Μίσιτς. Και στον Ολυμπιακό και με το Σφιντέρσκι, ναι, δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα κλείστηκε. Απλά τρώει δύο γκολ που είναι κοροϊδίστικα και καταδικαστικά. Και τρώει το πρώτο γκολ κάτω από τη Μασχάλη, που για μένα αυτό είναι απαράδεκτο για τερματοφύλακα, πρώτον. Και στο τρίτο το γκολ, αντί να βγει και να δώσει μια μπουνιά, να πούμε, και στην μπάλα και στο κεφάλι του. Όλα ρε, όταν βγαίνεις εκεί, να σου πω κάτι. Εγώ, φίλε, είμαι 104 κιλά. Όταν πηγαίνουμε στο 5x5, επειδή κανένας δεν θέλει να καθίσει τέρμα, κάνουμε ρολόι, έτσι, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Περνάμε όλοι από τη θέση του. Κανένας δεν θέλει να κάτσει τέρμα. Όταν λοιπόν κάτσω τέρμα και βγω, δεν σκέφτομαι ούτε τον αντίπαλο, ούτε τον συμπαίκτη. Βλέπω την μπάλα, φίλε, και μπορεί να βρεθούμε στην άλλη άκρη αγκαλίτσα μαζί να κυλιστούμε κάτω. Θα έπαιρνε και επιθετικό φάουλ και θα τελείωνε. Ακριβώς. Και πρόσεξε, ακόμα κι αν τον έχει βρει με τον μυρό στο δικό του πόδι ο αντίπαλος, αν έχεις βγει εσύ, φίλε, με όλο το πάθος, με όλη την τρέλα, για να πάρεις παραμάζωμα, δεν θα σε πειράξει αυτό που κάνει ο αντίπαλος. Και σηκώνεις τα χέρια να ζητήσεις φάουλ. Τι κάνεις τώρα, αδερφέ μου, τι κάνεις τώρα. Απλά ξαναλέω αυτό που είπα και το πρωί, αδερφέ, δεν ξέρω αν άκουσες. Είμαι αντίθετος με το να φορτωθεί μόνο ένας την ήττα αυτή. Ο Λιμνιός δεν φάνηκε. Ούτε ο Λιμνιός, ούτε ο Πέλκας, ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Μαουρίσιο, ούτε ο Μάτος. Δηλαδή, εγώ δεν είπα τίποτα. Πήγαν όλοι άσχημα, γι' αυτό σου λέω. Τώρα, αν μου πεις με ποσοστά να το μοιράσουμε, εννοείται ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό ο τερματοφύλακας. Αλλά δεν είναι ότι οι άλλοι διέπρεψαν. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι οι άλλοι διέπρεψαν. Καταλάβετε, πούμε, έπαιξε τέλεια όλη η ομάδα και μας κρέμασε. Όλοι ήταν υποειδέστεροι. Όλοι. Το ξέρω. Αυτά, να σε βάλω στην κλήρωση. Ναι, 3-31, παιχνίδι έχουμε. Τίποτα τώρα, τι παιχνίδι. Έχουμε το βράδυ 9.30 ώρα με τον Όφη. Άντε, σε χαιρετώ, περιμένουν 4. Σήμερα κατανοητό ότι θέλετε να μιλήσετε, γι' αυτό και βλέπετε, δεν σας ζορίζω με παιχνίδια και τέτοια. Μετά από αγωνιστική, πάντα είμαστε ανεκτικοί σε αυτό. Είναι αθλητικό ραδιόφωνο, εμείς κανονίζουμε, υπάρχει αρχισυντάκτης, ο υποφαινόμενος είναι η αφεντομουτσουνάρα μου. Οπότε δεν θέλω να σας κόβω. Θέλετε να παίξετε καλώς. Δεν θέλετε, μου λέτε αυτό που θέλετε και πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ βλέπω μια κόντρα πάντως με τον ηχολήπτη και τον παρουσιαστή και τον αρχισυντάκτη βλέπω να υπάρχει μια διχασμένη προσωπικότητα. Έτσι, ένας διχασμός, ένας εκνευρισμός μεταξύ αυτών των τριών ατόμων. Με κλείνω. Κλείστο, πάμε στον επόμενο. Χαμήλωσέ τον. Για πες, Χριστά. Να βρείτε μεταξύ σας για να ησυχάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για πες, αγόρι μου, για πες. Σε ακούω. Τι να πω. Εντάξει, νομίζω ότι να πούμε ότι η ομάδα πισωχώρησε μετά το 0-1, ενώ δέχεται γκολ έχοντας 8 παίχτες στην επίθεση, στην κόντρα, στο 16, αφού έχει χάσει άλλες 3 μεγάλες ευκαιρίες, είναι εντελώς λαθασμένο. Διαφώνησα, ρε παιδί μου, διαφωνούμε. Εντάξει, τώρα, έτσι το είδα. Άλλη, για το θέμα του Ζίβκοβιτς, δεν γίνεται να μην το σχολιάσει, γιατί νομίζω ότι προχθές πρέπει να άσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να είναι ο μοναδικός θεματοφύλακας στον πλανήτη που έφαγε 5 γκολ σε 5 τελικές. Γιατί ακόμη και η φάση του Φετβατζίδη που είναι offside, δέχτηκε. Δεν ξέρω αν είχαμε κουρτίνα, μια φορά η μπάλα θα βρέσκε στην κουρτίνα ή στο σκύλο. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μέσα στην παραζάλη των 5 γκολ και τη πολύ ωραία εμφάνιση, το γκολ που τρώει με τον Ατρόμητο μέσα στην Τούμπα. Και εκείνη την ημέρα ήταν σε κακή μέρα. Δηλαδή, εντάξει, εκεί ξέρει τώρα, τα σκεπάζει όλα η νίκη με το ευρύ σκορ. Όμω μέσα μου είπα, αμάν, γύριζα στο Μανολόπουλο και του λέω, ελπίζω αυτό να ήταν. Δηλαδή την γκάφα του να την έκανε σήμερα. Έτσι. Γιατί σε δύσκολες συνθήκες
Δεν τον είχαμε δει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ή τέλος πάντων δεν είχε κάνει το λάθος το μεγάλο. Τα έκανε μαζεμένα. Τι να πω. Ναι. Επειδή ας πούμε με αφορμή το συγκεκριμένο τερματοφύλακα το 10γραμμάρια.gr προσπαθεί πάλι να... Δεν μπορώ. Έτσι το λένε, συγγνώμη. Το βλέπω αυτό. Πειράζει να μην πεις τίποτα άλλο. Σε πειράζει να... Απλά Κωστή μου, επειδή ξεφτιλίζουμε τα πάντα και το να αναπαράγεις ψέματα όπως έκανε ο Γιάννης Γιαννόπουλος, ο άνθρωπος που είναι δημοσιογράφος κατά κόσμο, Χρήστανθος Τσαλτίδης, του να λέει ότι ο Μελιόπουλος είναι ο μοναδικός δανεικός του ΠΑΟΚ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έπαιξαν αντίον του, να του θυμίσουμε ότι πέρυσι και ο Μιστακίδης και ο Κάτσε έπαιξαν στο αντίστοιχο παιχνίδι του ΆΚΑ. Επίσης, είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά κοστίμου που μια εντελώς 100% νομότυπη πράξη θεωρείται ως παράνομη. Μάλιστα. Δηλαδή ακριβώς. Γίνεται κάτι 100% στα μέτρα του νόμου, το οποίο το επιτρέπει ο αθλητικός νόμος. Στα μάτς, τα μεταξύ μας, είχε βγει πάμπολες φορές MVP. Είχε κατεβάσει τα ρολά. Τέλος. Όχι, ήταν μέχρι πριν ήταν ο Μπουφόν και έγινε ο Μπούφον που λένε και στα ποντιακά. Ένα μόνο λέω. Φανταστείτε τα λάθη που έκανε και τα γκολ που έφαγε ο Ζίφκοβιτς στο μάτς προχθές να τα είχε κάνει αντίπαλος τερματοφύλακας, να τα είχε κάνει κανένας Βελίδης, αγάπης τέτοιος. Έτσι, μην το ψάχνεις και μάλιστα αφού είχε φάει 7 από την ίδια ομάδα 5 μήνες πριν. Έγινε, Χριστάρα, σε χαιρετώ. 6-7-9 και απλά θέλει, επειδή θα μας λασπώνουν κάθε 5 δευτερόλεπτα, θέλει φέτος 5 φορές πιο δυνατό στο μάκι. Τίποτα, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Φιλιά, φιλιά. Πάμε και στον τελευταίο. Γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Έλα Κωνσταντίνε. Εσύ είσαι. Ναι. Έλα αγόρι μου. Έλα. Τι έλα. Λέει, καλά. Σε ακούω αδερφέ. Σε ακούω και εσύ τελευταίος θα πάμε σε διάλειμμα. Να στεναχωρέθηκα που μας έσπασαν οι συμπολίτες. Εντάξει. Έτσι είναι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες. Πιστεύω ήταν μεγάλο που έλειπε ο Κρέσπο. Με τον Κρέσπο ήταν διαφορετικό. Τεράστια απώλεια. Τεράστια. Μεγάλη απώλεια. Τεράστια. Εντάξει, έγινε, κοιτάμε παραπέρα. Αυτό είναι. ΠΑΟΚ είμαστε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Εννοείται. Εξάλλου δεν έχει και. Δεν τελειώνει και το πρωτάθλημα. Έχουμε ακόμα. Εννοείται. Ένα να δούμε σήμερα με τον Όφη. Το κάνανε 9.30. 9.30 και έχει κάτω παιδιά ψόφου στην Κρήτη, μαθαίνω. Χειμώνα. 11.30. 11 η ώρα θα παίζουμε μπάλα μέσα στα χιόνια. Μιχάλης Τρογκόφ. Με τους λύκους. Κωνσταντίνε, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. 9.53 Κωνσταντίνε. 9.53. Σε χαιρετώ. Γεια σου Κωνσταντίνε. Σε φιλώ. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς, γράφετε FM. Αφήνετε κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54526 για την εγκυκλοπαίδεια ΠΑΟΚ. 540 σελίδες για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το επίσημο της ΚΑΕ. Ένα καταπληκτικό στολίδι για τη βιβλιοθήκη σας, με σκληρό εξώφυλλο, με 540 ηλουστρασιών, σελίδες, φωτογραφίες μέσα που δεν υπάρχουν πουθενά συλλεκτικές. Είναι στα αρχεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι, για τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, όλα. Μου γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με μια τουλάχιστον κουβέντα, με μια καλημέρα κάτι, να μην είναι ξερό ονοματεπώνυμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κώστα. Καλό μεσημέρι. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Και με αγώνες, αλλά και με δυσάρεστα περιστατικά και τραγικά. Δεν ξέρω, Κώστα, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε. Από πού και να ξεκινήσουμε. Αυτό που μετράει, αυτό που μένει, αυτό που έτσι σε ταράζει και σου δημιουργεί προβλήματα στο σκεπτικό σου είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ναι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν έτσι, δημιουργεί στην αρχή στο άκουσμα της είδησης νομίζεις ότι είναι ψέμα, ότι είναι εξέτηση, μια κακή πληροφόρηση, ότι δεν έχει συμβεί, ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι είναι μια υπερβολή, όταν διαπιστώνεις ότι τελικά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που έτυχε να ήταν. Κάνουν πολλά πράγματα τη σημασία τους και νομίζω ότι θα πρέπει να οργανωθούμε όλοι για να μην υπάρξει επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα. Να μην δω στον κόσμο όλο, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορούμε, από τη γειτονιά μας. Αν μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην υπάρξει
παρόμοιο περιστατικό. Δηλαδή είναι αδιανόητα να συμβαίνουν αυτά το 2020. Είναι μια, όχι μια δυσάρεστη, είναι μια τραγική εξέλιξη. Τα σκεπάζει όλα. Και θα πρέπει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που μπορεί, που του επιτρέπεται για να μην επαναληφθεί. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει αυτό, φταίει η αστυνομία, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Φταίνε όλοι, δεν υπάρχει... Δεν μπορείς να μοιράσεις την ευθύνη, να πεις τι, ότι φταίει ποιος. Ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, ναι. Η ευθύνη είναι συνολική. Υπήρξαν πολλά περιστατικά σε Θεσσαλονίκη το τελευταίο χρονικό διάστημα και να η τραγική κατάληξη αυτών των περιστατικών. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον να φροντίσουν όλοι να μην υπάρξει παρόμοιο φαινόμενο και περιστατικό. Μια οικογένεια έχασε ένα νεαρό παλικάρι. Είναι τραγικό, δηλαδή... Σε βάζει σε σκέψεις για πολλά πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι από τη φύση τους, τις σκέψεις τις κάνουμε, από τη φύση μας τις κάνουμε λίγες ώρες, λίγες μέρες και επιστρέφουν στη φυσιολογική ροή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι φυσιολογικό αυτό ή όχι, αλλά είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Τι να πω, δηλαδή, όχι απλά να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει ένα παλικάρι. Τι να πεις για την οικογένεια, τίποτα. Για τους φίλους, τι να πεις. Δεν υπάρχει να πεις. Τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι τραγικό. Να φεύγει το παιδί, να χαιρετάει. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε αυτό που... τραγικότητα της είδησης. Ναι. Μάλιστα. Να γυρίσουμε σε πιο πεζά πράγματα, γιατί όπως είπες, η ζωή συνεχίζεται, ο πατέρας του και η μάνα του ξέρουν αυτό που θα περάσουν. Είναι πεζά αυτά που θα συζητήσουμε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να προχωρήσουμε. Είχαμε την αναμέτρηση στο Χαριλάου, που ο ΠΑΟΚ μετά από 51 αγώνες, μετά από 664 μέρες, Κώστα, γνώρισε αυτή την ήττα. Κοίταξε, νομοτελειακά είχα πει πολλές φορές ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Σε θυμήθηκα την ώρα του μάτς. Σε θυμήθηκα. Νομοτελειακά κάποια στιγμή θα έχανε. Ναι. Σημασία δεν έχει πώς θα έχανε, σημασία έχει ότι θα έχανε. Κάποια στιγμή θα έχανε. Ναι. Κάποια στιγμή θα έχανε. Και τι ήταν δηλαδή, ούτε η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, έτσι. Ναι, κανένα. Δεν έχουμε σημείο αναφορά, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ, η United, δεν ξέρω εγώ ποια, δεν είναι ομάδες που κερδίζουν. Δηλαδή, εντάξει, έκανε ένα ρεκόρ ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δύο χρόνια αίτητος, ας πούμε, ήταν κάτι που κάποια στιγμή θα τελείωνε. Τελείωσε το Χαριλάου σε ένα βράδυ που πάω και είχε τον Ζίβκοβιτς σίγουρα και 3-4 ακόμη βασικούς του ποδοσφαιριστές σε κακή. Σε κακό μούτ, σε κακή βραδιά. Και ο Άρης είχε την επιτυχία να σκοράρει σε πέντε φάσεις. Πέντε τελικές έκανε στην εστία του ΠΑΟΚ ο Άρης και πέτυχε πέντε γκολ. Το ένα ακυρώθηκε, έτσι. Ναι. Βάζει και τους Φατζίδια, ναι. Απόλυτα νούμερα. Δεν είναι το βαλό, που είναι... Ναι. Είναι στην εστία. Σκόραρε. Πέντε φάσεις, πέντε τελικές, πέντε γκολ. Άρα ό,τι πήγε μέσα έγραψε. Με λίγα λόγια. Αυτό έγραψε, ναι. Είναι Όσκαρ ευτυχίας, έτσι. Ναι. Με ένα καταπληκτικό επιθετικό τραζίστον κατάφερε να δημιουργήσει, ο Άρης κατάφερε να δημιουργήσει πέντε τελικές. Σκόρερε πέντε φορές, τα τέσσερα γκολ μέτρησαν, το ένα ακυρώθηκε, σωστά ακυρώθηκε και κέρδισε το παιχνίδι. Απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που ψάχνεις να βρεις γιατί έχασε και δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις γιατί έχασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκινάει το παιχνίδι καταπληκτικά, προηγείται στο σκορ. Χάνει την ευκαιρία με τον Μίσης να κάνει το 0-2. Ναι. Εκεί σε αυτό. Να δημιουργηθούν δηλαδή ψυχολογικές ισορροπίες δύσκολες, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, κόντρα στη ροή του αγώνα. Πρώτη πολύ καλά οργανωμένη επίθεση του Άρη, γιατί ήταν πολύ καλά οργανωμένα η επίθεση. Σκοράρει. Σε Παρίζει. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Και παίρνει το ψυχολογικό αβαντάζ. Ο Ζήφκοβιτς. Εκτός εστίας. Ο Άρης σε Παρίζει. Αποκτά ψυχολογικό αβαντάζ, έχει τη στήριξη της έδρας του φοιτητού, πετυχαίνει το 2-1. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που περιμένεις λογικά ο ΠΑΟΚ να βγάλει αντίδραση και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με ένα τραγικό λάθος του Τζίπολιτς. Παφόπλακα. 3-1.
αγωνιστικά από εκείνο το παιχνίδι και ψυχολογικά τελειώνει ναι. τον ΠΑΟΚ που έβγαλε μια προς το τέλος Κώστα, αλλά ναι. δεν υπήρχε πίστη στο αποτέλεσμα ότι μπορούσε να ανατραπεί. Mm-hmm. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, διότι ναι. δηλαδή, τα ψυχικά το θέματα είχαν σωθεί. Επαναλαμβάνω, είχε παίκτες ο ΠΑΟΚ σε κακή μέρα, πέρα από τον Ζήφκοβιτς. Ναι, ναι, πολλούς. Είναι, εντάξει, ήταν τραγικός η εμφάνιση. Τραγικός. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει την εμφάνιση του Ζήφκοβιτς. Και τελείωσε το παιχνίδι με νίκη του Άρη και με μια έτσι, θα έλεγα, ένα διαιτητή επηρεασμένο από το bullying που δέχτηκε όλοι τις μέρες μάλλον που προηγήθηκαν του αγώνα. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Επειδή... Το άφησε τελευταίο τον Παπαπέτρου. Ναι, ναι. Γιατί αυτό που προέχει είναι το ποδόσφαιρο. Η αυτοκριτική και η ανάλυση του αγώνα. Και... Αυτοκριτική ναι, ναι. και η νίκη του Άρη. Είναι μια και βεβαίως. Ναι, ναι. Όσκαρ ευστοχίας. Ναι. Πέντε τελικές ναι, 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 ναι. Είναι Όσκαρ ευστοχίας. Το έβαλε. Είναι εκπληκτικό. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και επειδή οι αγωνιστικές. Το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό πέρα από τα και για να μην αδικήσω κανέναν κρίθηκε από τους δύο τερματοφύλακες. Ο Κουέστα κάνει δύο επεμβάσεις άνευ προηγουμένου. Μία με τον Μίσιτς και μία με τον Σιντέρσκι. Ναι, 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 ναι. Σώζει τα δύο σίγουρα γκολ. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάπου κρίνεται το παιχνίδι χονδρικά. Τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες ας πούμε περισσότερες. Ναι. Ναι. Οπότε κάνει τις αλλαγές του αργά. Είναι ένα γεγονός και αυτό. Άργησε δηλαδή, άργησε να δείξει τα ανακλαστικά από τον Πάγκο. Ναι. Και ο Πάγκο γνώρισε μετά από πόσες μέρες είπες, μετά από δύο χρόνια, την πρώτη φορά. Με 664. Και θα πρέπει με αυτό να πορευτεί. Θα πρέπει να το διαχειριστεί. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και η ΙΤΑ. Ήρθε με τον τρόπο που ήρθε. Ναι. Και πάω καλύτερα ως οργανισμός να το διαχειριστεί αρχές συγγενόμενες από το σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Όφη στην Κρήτη. Με αλλαγές στη σύνθεσή του, έτσι, γιατί δεν θα είναι η ίδια ομάδα που είδαμε την Κυριακή το Σάββατο του Χαριλάου, ούτε θα είναι η ίδια η ομάδα που θα δούμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Πιστεύεις Κώστα ότι... Ρωτάνε... Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο, συγχωρείς που σε διακόπτω. Πιστεύεις ότι κάποιοι από τους παίχτες που θα αγωνιστούν σήμερα θα είναι μια πρόβα για να δει αν είναι έτοιμοι να μπουν στην ενδεκάδα και στο μάτς με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω όχι, ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό του προπονητή. Απλά θα πρέπει σήμερα να κάνει ένα σχετικό rotation μικρής έκτασης, να δώσει χρόνο στο Σοάρες, θα πω, στο δεξιά άκρο της άμυνας, στο Μεσίτη ίσως, στο Ντούγκλας. Και αν δει κάτι ιδιαίτερο, ναι, ίσως να αλλάξει κάτι ενώ στο αγώνα της Κυριακής. Οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη είναι πάρα πολύ κακές. Πολύ κακές. Αέρας, και πολύ αργά το μάτς, Κώστα. 9.30 ώρα το μάτς. Και εκείνη την ώρα του αγώνα η πρόβλεψη μιλάει για πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω... Και όποιος έχει πάει και εκεί στο Ηράκλειο, ναι, είναι το, και το μέρος τέτοιο που πραγματικά ξυρίζει, έτσι, στο Ηράκλειο. Στο Παγκρίτιο είναι χειρότερα η κατάσταση. Χειρότερα και εκεί χειρότερα. Ναι. Όντως. Στο Παγκρίτιο είναι χειρότερη η κατάσταση, το γιατί είναι καλύτερη. Η πληροφορία, υπάρχει μια πληροφορία ότι με απόφαση του Υπουργού του κ. Αγγενάκη θα αναβληθεί ο αγώνας Κυπέλλου του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ. Α, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Λόγω καιρικών συνθηκών. Όχι. Λόγω φόβων για συνάντηση πιθανή στην Πελοπόννηση οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Στην Καλαμάτα. Αχα, να έχουμε πελοποννησιακό πόλεμο δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Τι να πω. Αλλά αυτό τώρα λιώνει λίγο τις καταστάσεις. Δεν ξέρω εάν και εφόσον. Ακούγεται ότι θα αναβληθεί, ότι με απόφαση του Υπουργού θα αναβληθεί το παιχνίδι Κυπέλλου Αστέρα Τρίπολης ΑΕΚ. Το σημαντικό σε αυτό που μας λες Κώστα... μια αναστάτωση τώρα, έτσι. Ναι, το σημαντικό σε αυτό που μας λες είναι ότι εμφανίστηκε ο Αβγενάκης. Εγώ ανατρίχιασα γιατί τον αγνοούσαμε τόσο καιρό. Σε κάτι αγιασμούς υδάτων τον είδα στην Κρήτη, γιατί είναι άφαντος. Είναι άφαντος. Είναι άφαντος σε όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Και δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Τι να είναι, εμφανιστεί να πει τι. Να τον βλέπουν όλοι. Τι να πει, δεν έχει. Δεν υπάρχουν περιθώρια να πει. Βλέπουμε, δεν χρειάζεται να πει κάτι ο Αβγενάκης. Είδαμε χθες
τον Κεστράνιους να παίζει σαν να είναι ο Σάββας Θεοδωρίδης. Ναι. Τρομερά πράγματα. Τρίτο πέναλτι, πνιγμένο. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, το τρίγωνο των Βερμούδων στο Καραϊσκάκης Κώστα. Δεν γίνεται τρίγωνο των Βερμούδων. Συν έξι. Το είδε όλη η Ελλάδα τραφή. Τι να πούμε. Τι σχόλιο να κάνεις, ας πούμε, και να είσαι επίκαιρος σε σχέση με αυτό το πέναλτι που διαδόθηκε. Συν έξι. Στη βαθμολογία. Τρίπολη, εγώ λέω ότι Όφη. Θα εξτοκούσω Παναθηναϊκός, θα εξτοφάρεις Ολυμπιακός. Ναι. Δύο βαθμούς, δεν λέω τρεις. Ναι. Δεν το ξέρουμε, λέμε. Ναι. Εικάζουμε τώρα, εικάζουμε. Τώρα πλέον έχουμε αλλίωση αποτελέσματος υπέρ του Ολυμπιακού σε τρία παιχνίδια. Με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως σωστά είπε, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τρεις περιπτώσεις πέναλτι που είναι ξόφθαλμες. Ναι. Δεν είδα να βγει ο Κυρσάβας να πει την Παρασκευή, ήταν στημένο το πρωτάθλημα, Κώστα. Την Κυριακή όλα καλά, εντάξει. Την Παρασκευή, τι να πει ο Κυρσάβας, τον άκουσε δηλώσει. Ήταν εκπληκτικός ο κόσμος μας, λέει. Σε παιχνίδι και κλειμένο των θυρών είπε ότι ήταν εκπληκτικός ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μα βάλετε δηλώσει να δει. Τι εννοούσε αυτό που ήταν έξω. Ναι. Άλλη ερώτηση έχω. Που τα έκαναν χίσμα διά μου με, με την αστυνομία. Ναι, χαμός. Όχι, το ότι μόνος του. Μόνος του βγαίνει και λέει ότι πεντακάθαρα η νίκη μας, δεν ευνοηθήκαμε πουθενά. Δεν είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα καφενείο, σε ένα καφενείο και σηκώνεται ένας και λέει «Δεν είμαι κλέφτης!» Φίλε, δεν σε ρώτησε κανένας αν είσαι. Γιατί φωνάζεις από μόνος σου. Κάπως έτσι δεν είναι, μόνος του είπε. Δεν αδικηθήκαμε πουθενά, είναι όλα καθαρά. Να πω. Δεν ευνοηθήκαμε. Ναι, δεν ευνοηθήκαμε. Πεντακάθαρη η νίκη. Πεντακάθαρη. Από μόνος του. Γυρνάνε και το μικρόφωνο. Ναι. Τι να πω. Εγώ ξέρω ότι την Παρασκευή ήταν στημένο, έτσι λέγανε, φωνάζανε, κραυγάζανε, λυσάξανε όλη τη βδομάδα και Κυριακή όλα οκ. Okay. Γύρισαν και τα χαμόγελα στην αθλητική Κυριακή, Κώστα, αν είδες. Πραγματικά οι παρουσιαστές ήταν χαμογελαστοί μετά από καιρό. Δεν είναι πολύ παράξενα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να κάνουν του πόλου να είναι έτοιμοι στον πέντε με το πίσω. Έτσι. Ναι. Λέγανε το κυπέλι, για παράδειγμα. Δεν είναι γνωστό τώρα. Είναι από μέρες γνωστό. Ναι. Υπήρχε δυνατότητα αλλαγής. Ξαφνικά τώρα η πρόταση του υπουργού είναι να αναβάλει τον αγώνα της ΑΕΚ. Ναι. Θα μπορούσε να μεταθέσει κατά μία μέρα. Δηλαδή να παίξει μία μέρα Ολυμπιακό, μία μέρα η ΑΕΚ. Βέβαια. Και να τελειώνει το θέμα. Ναι. Δηλαδή από την ΑΕΚ δεν το έκανε. Ξαφνικά αποφασίζει την αναβολή του αγώνα. Μάλιστα. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των συμφερών του Ολυμπιακού, κάποτε στην αρχή μας έλεγαν λίγο υπερβολικούς. Μετά μας είπαν ότι έχετε δίκιο, τώρα μας λένε ότι λίγα λέτε. Ναι, όντως. Όντως έτσι. Όπως το λες. Κώστα, είχαμε και το μπάσκετ 9.000 κόσμου στο παλατάκι. Συγκλονιστική ατμόσφαιρα, σπουδαία νίκη. Φυσιολογική αντίσταση. Εντάξει, τώρα η ομάδα έχει ανάγκη τον κόσμο. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Ήταν και το παιχνίδι τέτοιο. Η κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτείται η βοήθεια σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή δεν τελείωσε τίποτε. Φυσικά. Ο Πάκος έκανε μια προσπάθεια μεγάλη, κέρδισε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Δεν τελείωσε κάτι. Δεν τελείωσε η χρονιά. Όχι, βέβαια. Για να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι και δύσκολος, απαιτείται παρόμοια ατμόσφαιρα, παρόμοια κατάσταση με αυτή που είδαμε την Κυριακή, να επικρατήσει και στα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Για να μπορέσει να εξασφαλίσει τον αριθμό νικών που χρειάζεται. Και να δημιουργήσει την παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος. Δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάποτε τα πάω κάρες ήταν τα παιχνίδια που έκλειναν τον τίτλο στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα παίζουν για τη σωτηρία τους. Για τη σωτηρία. Φοβερό. Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να την αντιληφθούμε, πόσο δυσάρεστη είναι, γιατί έφτασαν εδώ τα πράγματα και πώς μπορεί να επανέλθουν οι ομάδες στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί τώρα αυτό δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, το οποίο... Μιλάμε καθαρά για το γόητρο, έτσι, πλέον. Δεν μιλάμε για τίποτε άλλο. Το γόητρο τους προσπαθεί να σώσουν. Ναι, ξεκάθαρα. Και πάντα αυτό προσπαθεί είναι να διατηρηθεί την κατηγορία και να βρει λύσεις. Γιατί αν δεν υπάρξουν λύσεις, έχω ξαναπεί ότι θα βρεθούμε στην ίδια, θα βρεθεί ο σύλλογος στην ίδια κατάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στο φέτος. Ναι. Προσθέθηκε ο Μπράουν στη μηχανή, θα προσθεθεί ένας ακόμη παίκτης. Αν χρειαστεί και τρίτος παίκτης, αν χρειαστεί και κρυφτεί απαραίτητο, από τη στιγμή που η οικογένεια Σαββίδη χρηματοδοτεί, βρίσκει τρόπους να χρηματοδοτήσει την ΚΑΕ, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Δύσκολο, θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, δεν τελείωσε τίποτε απολύτως την Κυριακή. Ναι. Απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός
νικών και θα δώσουν στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να βρίσκεται και του χρόνου εκεί που πρέπει να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Δυσάρεστο το ξαναλέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν... Ναι, ναι. Δεν ωραιοποιήσουμε, να ωραιοποιήσουμε ή να εξοραίσουμε. Ναι. Είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι. Παίζει στη Λάρισα ένα ακόμη παιχνίδι, ένα τελικό ακόμα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. 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 Και ας έχει έστω τους μισούς αποτύχει την Κυριακή στα επόμενα παιχνίδια. Έστω. Έτσι κανονικά θα ήταν ωραίο να είναι κατάμεστα. Αλλά ας έχει, μπορεί να έχει 4.500 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Σε κάθε, είναι άλλη ομάδα. Πρέπει να τις πρόξει ο κόσμος και οικονομικά την ομάδα, αλλά και να την στηρίξει ηθικά για να μπορέσει να κερδίσει. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Πάντως, για να πάμε λίγο εξωτερικό, μετά από αυτό το αποτέλεσμα πιστεύω ότι η Ίντερ σου θα ξαναπάρει πρωτάθλημα φέτος. Έτσι λέω. Ναι, έκανε μεγάλη νίκη χθες το βράδυ. Τεράστια. Στην Νάπολη. Νάπολη. Ναι. Αλλά και η Γιουβέντους βλέπεις ότι αντέχει. Θα κληθούν πολλά, πιστεύω, η Ίντερ έχει δύσκολο πρόγραμμα στο δεύτερο γύρο και το παιχνίδι το μεγάλο το έχει στο Τωρίνο. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι, η κατάσταση είναι έτσι, ναι. Πάνε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι. Έχει προπονητή πάντως. Ίσως το Γιουβέντος έχει σίγουρα, έχει προπονητή. Κανονικό. Κανονικότατο. Ναι. Κανονικότατο. Ναι. Που ξέρει γιατί η Γιουβέντος. Είναι τον Κατούζο, ας πούμε, προπονητή. τώρα, σε παρακαλώ. σε παρακαλώ. σε παρακαλώ. το παλεύει, αλλά Άξι. Δεν ξέρω. Φιλότιμος. αλλά και στον Όφι δεν πέτυχε. Σκέψου. Δεν πέτυχε. Όχι. Τι να πούμε. Τι να θυμόμαστε και κάτι ύβριστο στις συνεντεύξεις τύπου και κάτι ξεσπάσματα στις συνεντεύξεις τύπου. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Όχι. Το ματς σήμερα 9.30 όπως είπαμε, αύριο εδώ και πάλι να συζητήσουμε όλα όσα θα συμβούν. 9.30 με αλλαγές. Ναι, 9.30 με αλλαγές. Πασχαλάκης, Σοάρες πιστεύω στο δεξιά άκρο της άμυνας, Ντούγκλας, Σίτι. Κάπως έτσι θα δούμε τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου. Ναι. Πιστεύεις αφήσει τον Γιαννούλη έξω να τον προστατεύσει, ίσως δούμε Βιερίνια πίσω πάλι. Παίζεται εκεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα χρησιμοποιηθεί ο Βιερίνια και σήμερα και την Κυριακή και άλλο παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Και αν αναβληθεί και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει υποστεί την ταλαιπωρία του ταξιδιού στην Κρήτη. Ναι. Και η ΑΕΚ θα πάει χαλαρή. Ναι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου που είναι πάντα μία προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μαριλής, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 41. Μαριλής! Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Το 12. Το 12 είναι ο... Κάτσε να βάλουμε και το θέμα μας εδώ. Λοιπόν, το 12 είναι ο Χαραλαμπίδης Γιώργος. Σε 4.55. Χαραλαμπίδης Γιώργος σε 4.55. Εσύ έχεις κερδίσει την εγκυκλοπαίδεια ΠΑΟΚ. Θα έρθεις από εδώ... Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε πώς θα έρθεις να την παραλάβεις. Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί στις 8 κανονικά μαζί σας για τους αθλητήριους, για το ζουμουσού, για την παρέα μας, την πρωινή και το μεσημέρι φυσικά πάλι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε σήμερα το βράδυ κανονικά αγώνας 9.30 Όφι ΠΑΟΚ για το κύπελο. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye.